Σε ό,τι αφορά αυτή την, όπως είπατε, την οικονομική τρομοκρατία, αυτή οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους. Και πολιτικά παιχνίδια γίνονται και οικονομικά παιχνίδια γίνονται. Και βέβαια το ερώτημα είναι ποιος είναι η αιτία όλης αυτής της υπόθεσης. Πολλές είναι οι αιτίες ή η πηγή, θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα. Μέρος της αιτίας αυτής ερμηνεύεται και από εμάς. Το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν απόψεις ή θέσεις κομμάτων που λένε ότι ναι, μεν στο ευρώ, αλλά έχουμε και κατά νου τη δραχμή, αυτό αποτελεί την αρχή για ένα κακό ξεκίνημα, το οποίο το εκμεταλλεύονται κάποιοι στο εξωτερικό και ακούγονται τα όσα ακούγονται. Αλλά ακόμα και αν ήταν μια πολιτική μπετοναρισμένη στην Ελλάδα, με την έννοια ότι ξεχνούσαμε πλήρως τη δραχμή και λέγαμε ναι στο ευρώ και τα πάντα θα τα λύσουμε μέσα στο ευρώ, όπως έτσι έπρεπε να ήταν σε γενικές γραμμές. Πάλι αν ήθελαν κάποιοι να παίξουν με τη δραχμή έξω, πάλι μπορούσαν να παίξουν, αλλά όχι όμως με τόσο μεγάλη επιτυχία. Αυτό το παιχνίδι που γίνεται έξοδος, είσοδος, τι θα γίνει και όλα τα σχετικά, είναι ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, που μπορεί να χρησιμοποιείται και ως στοιχείο πίεσης ή εκφοβισμού ή εκβιασμών ακόμα σε βάρος της ελληνικής πολιτικής, και από την άλλη βέβαια πλευρά είναι ένα παιχνίδι το οποίο προκαλεί διακυμάνσεις στα χρηματιστήρια, οπότε κάποιοι κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Ήδη αρκετοί βγαίνουν και λένε, όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Βίλεμ Μπούιρ, ότι είναι μπλόφα κατά κάποιο τρόπο αυτό το θέμα του Brexit, ότι να βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωζώνη, και κάποιο τρόπο να ξαναγυρίσει πάλι στη δραχμή, ότι δηλαδή το χρησιμοποιούν αυτό οι Γερμανοί για να δημιουργήσουν έναν εκφοβισμό. Αυτό δεν είναι μόνο οι Γερμανοί, πολλοίς κόσμος, αλλά οι Γερμανοί λίγο έχουν ίσως ξεπεράσει και μία αυτή τη λεπτή κόκκινη γραμμή που πρέπει οι πολιτικοί να το έχουν κατά νου. Πρόσφατα πήρα έτσι μία ανακοίνωση από αυτό το Ινστιτούτο, το IFO της Γερμανίας, που είναι ένα πάρα πολύ γνωστό Ινστιτούτο, και εκεί θέτει το εξής δίλημα ο διευθυντής του Ινστιτούτου, ο κύριος Βέρνερ, ο καθηγητής ο Βέρνερ. Λέει προσωρινή έξοδος, αυτό τώρα πώς γίνεται βέβαια, από το ευρώ και διαγραφή του χρέους ή κούρεμα του χρέους ή, εν πάση περιπτώσει, μείωση του χρέους. Αυτή είναι μία θέση, η οποία όμως έχει πάρα πολλά λάθη και την οποία βέβαια θα την πήρα, θα τη διαβάζω και θα την απαντήσω. Και ένα από τα λάθη που κάνει είναι το εξής. Λέει ότι αν ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, η Γερμανία θα χάσει 76 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι λάθος. Η Γερμανία θα χάσει 76 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι τα χρήματα τα οποία έχει δανείσει. Αυτή είναι η ζημία της όλης υπόθεσης κάτω από ένα στενό πρίσμα. Γιατί πέρα από αυτή τη ζημία θα υπάρχει μια γενικότερη ζημία στην Ευρωζώνη, που δεν την έχουν υπολογίσει οι Γερμανοί, αλλά την έχουν υπολογίσει άλλοι. Ο Τσάρλς Νταλάρα, που είναι ο διευθυντής του IIF, αυτού του γνωστού του Ινστιτούτου, όπου συγκεντρώνονται όλες οι τράπεζες, το έχει υπολογίσει τη ζημία εξόδου χώρας από την Ευρωζώνη, πριν 2 χρόνια ήταν η εκτίμηση, στο ύψος του 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το 76 δισεκατομμύρια της Γερμανίας. Δηλαδή, αν αθροίσετε τα όσα χρήματα μας έχουν δώσει όλοι, δεν είναι πάνω από 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, από το 240 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 1,3, υπάρχουν περίπου 800 δισεκατομμύρια που κάποιοι δεν τα υπολογίζουν σε αυτά τα οποία ανακοινώνουν. Οπότε ένα πρώτο λάθος είναι αυτό. Το δεύτερο λάθος βέβαια που γίνεται από πολύ κόσμο, και εδώ έχει σχέση και με το πολιτικό στοιχείο και το οικονομικό στο οποίο αναφέρθηκα, είναι το εξής, ότι δραχμή δεν υφίσταται. Το μόνο νόμισμα που υφίσταται είναι το ευρώ. Η δραχμή είναι μια εικονική πραγματικότητα, δεν είναι μια πραγματική κατάσταση. Αυτό, αν το εμπέδωναν όλοι και αν κόβονταν οι διάφορες φωνές δεξιά και αριστερά, οι οποίες ξεφεύγουν και πηγαίνουν στην δραχμή ή οπουδήποτε αλλού, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά και ενδεχομένως δεν θα είχαν τόσα πολλά πλεονεκτήματα οι πιστωτές απέναντι στην Ελλάδα. Τώρα παίζουν και με την όποια έξοδο, η οποία έξοδος δεν μπορεί να γίνει. Δεν υφίσταται μηχανισμός εξόδου. Μηχανισμός εξόδου από την Ευρωζώνη υπάρχει. Μηχανισμός εξόδου από το ευρώ δεν υφίσταται. Ως εκ τούτου πρέπει να ανακαλυφθεί. Και για να ανακαλυφθεί και να υιοθετηθεί, υπάρχουν ένα σωρό διαδικασίες, πράγματα τα οποία, μπορώ να σας πω περισσότερο, στέκουν στον χώρο της φαντασίας παρά στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα. Βέβαια θα μου πείτε, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Θεωρητικά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το ζητούμενο είναι όμως, η προσήκουσα λύση βρίσκεται στην έξοδο ή σε μία πάλη η οποία
θα αναπτυχθεί, θα αρχίσει στο πλαίσιο του ευρώ, έτσι ώστε να βρούμε τη λύση, την όποια λύση στο πλαίσιο του ευρώ, γιατί ένα νομισματικό σύστημα δείχνει την αξία του στις κακές του ώρες, όχι στις καλές του ώρες. Στις καλές του ώρες όλα πάνε μια χαρά, οπότε δεν έχει να πει οποιοδήποτε το παραμικρό. Αν λοιπόν στις κακές του ώρες φεύγουν τα ποντίκια από το βαπόρι, δεν υπάρχει ζωή για αυτό το σύστημα. Είναι πολύ κοντόφθαλμες οι θέσεις οι οποίες υποστηρίζουν την έξοδο από το ευρώ, έτσι ώστε να σωθεί η ελληνική οικονομία.